βρισκόμαστε στην Ιωάννη Δροσοπούλου, εκεί που τελειώνει χαμηλά η Φωκίωνος Νέγρη και στην Πατησίων, στην Κυψέλη δηλαδή, σε ένα κτίριο που στεγάζει όλες τις δραστηριότητές μας. Κλείνουμε φέτος 40 χρόνια. Η A&M ξεκίνησε στο τέλος του 82, αρχές του 83, με μια φιλοδοξία και ένα όραμα, να παρέχουμε υπηρεσίες που έχουν σχέση με το κτίριο, καλύπτοντας όλες τις ειδικότητες που έχουν σχέση με αυτό. Σε μια σχέση που θα συνυπάρχουμε σχεδιαστικά, ούτως ώστε το αποτέλεσμα του σχεδιασμού να είναι μια παροχή υπηρεσίας, η οποία έρχεται από πολλά disciplines, από πολλές ειδικότητες. Ειδικότητες, παράδειγμα, των αρχιτεκτώνων, των μηχανικών, των μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, των εσωτερικών χώρων και βεβαίως βάλαμε και άλλα στοιχεία όπως τα graphics και το visual communications, γιατί θεωρούμε ότι προσθέτουν μια ενέργεια στα κτίρια και στους χώρους που σχεδιάζουμε. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα κτίριο που έχει 5 ορόφους. Ήταν μια παλιά πολυκατοικία όπου την μετατρέψαμε σε ένα κτίριο γραφείων στο δικό μας πριν 12 περίπου χρόνια. Και μέσα σε αυτό έχουμε όλα τα departments και γενικώς κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν συνεργασίες και μεταξύ των τμήματων και μεταξύ των ορόφων ανάλογα και με το τι αντικείμενο υπάρχει. Ξεκινώντας λοιπόν από το ισόγειο, έχουμε έναν πολύ μεγάλο χώρο που είναι και η υποδοχή και το welcoming, ας πούμε, των πελατών μας και των συνεργατών μας. Εκεί θα δούμε καταρχάς τη Μαρία που υποδέχεται τον κόσμο με ένα χαμόγελο κάθε μέρα. Όπως επίσης και την κουζίνα που τρώμε όλοι μαζί το μεσημέρι και κάποιους χώρους meeting που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε για κάποιο meeting με ένα συνεργάτη μας είτε για τα meeting που έχουμε με τους πελάτες μας. Γενικώς αυτός ο χώρος είναι αρκετά φωτεινός και είναι ένας ευχάριστος χώρος που μπορούμε να κάνουμε και ένα διάλειμμα μέσα στην ημέρα. Ανεβαίνοντας τον πρώτο όροφο, εκεί βρίσκονται τα τμήματα των interior designers, των graphic designers και των 3D visualizers, είναι δηλαδή τα τμήματα που έχουν το περισσότερο, ας πούμε, δημιουργικό αντικείμενο μέσα σε ένα έργο. Όπως επίσης και το τμήμα του marketing που βοηθάει σε όλη μας την προβολή και έτσι όλο το social media, τέλος πάντων, κομμάτι και της στρατηγικής της A&M in-house. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στη καρδιά των υλικών, εκεί που ξεκινάει το brainstorming του interior department της εταιρείας. Κάνουμε selection από materials, μελετάμε το φωτισμό, την επιλογή των επίπλων, τον οποίο παρουσιάζουμε μετά συνήθως ένα workshop με το πελάτη και γίνεται σε διάφορες φάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι το δικό μας expertise μέσα στην εταιρεία. Ανεβαίνοντας στο δεύτερο, εκεί θα βρούμε 5 design units, τα αρχιτεκτονικά δηλαδή, οι αρχιτεκτονικές μας ομάδες, όπου η κάθε ομάδα έχει έναν design leader, έναν project architect, έναν architect και έναν junior architect, που γενικώς βοηθάει, είναι μια ιεραρχία μάλλον που βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση, ας πούμε, ενός έργου. Λίγο πιο πάνω, στον τρίτο όροφο, βρίσκονται οι engineers, οι project managers και οι quantity surveyors, οι οποίοι, ενώ έχουν το technical κομμάτι, ασχολούνται γενικώς με τη διαχείριση των έργων και την παρακολούθηση, ας πούμε, του έργου από την αρχή μέχρι το τέλος, ας πούμε, της κατασκευής. Ανεβαίνοντας έναν ακόμα όροφο, στον τέταρτο, εκεί θα βρούμε όλο το κομμάτι του operations της A&M, το HR, την ομάδα του IT, το finance, όπως επίσης και όλο το management και administration που χρειάζεται ένα γραφείο σαν την A&M για να λειτουργήσει αρμονικά. Στο πέμπτο που βρισκόμαστε τώρα είναι ένα μεγάλο meeting, το οποίο είναι το πιο, αν θέλετε, formal που υπάρχει στο γραφείο, που εδώ φιλοξενούμε συναντήσεις με παραπάνω άτομα ή που είναι λίγο πιο επίσημες. Το πιο ωραίο σημείο που θα έλεγε κανείς ότι θα βρει στην A&M είναι το rooftop, όπου έχει και θέα την Ακρόπολη. Είναι ένας χώρος που μπορούμε να χρησιμοποιούμε είτε σαν happy hours στο τέλος της ημέρας, είτε για κάποια, ας πούμε, εταιρικά events internal που κάνουμε μέσα στο χρόνο, είτε ακόμη αν κάποιος θέλει να κάνει ένα διάλειμμα, να ηρεμήσει, να αλλάξει λίγο παραστάσεις και να βγει σε ένα χώρο που έχει άπλετο φως και πολύ ωραία θέα της Αθήνας. Επενδύουμε πάρα πολύ χρόνο στα πρώτα στάδια. Για μας ένα project είναι το πώς θα μεταφέρεις μία ιστορία και πώς θα την πεις.
επενδύουμε πολύ χρόνο στο να επιλέξουμε την πληροφορία, το data collection δηλαδή, που είναι ένα πρώτο στάδιο που πολλοί δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το process της ομάδας μας. Προσπαθούμε να συλλέξουμε οποιαδήποτε πληροφορία είναι χρήσιμη, είτε αφορά τον πελάτη, είτε αφορά τον τόπο στον οποίο πάμε να επέμβουμε, διότι το να θέσουμε τα σωστά κριτήρια σχεδιασμού στην αρχή ενός έργου είναι αυτό που ουσιαστικά για εμάς εξασφαλίζει και την επιτυχία του μέχρι το τέλος. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι έτσι το process που μας ξεχωρίζει ενδεχομένως έναντι άλλων γραφείων. Η αρχιτεκτονική μας νομίζω ότι δεν έχει μία συγκεκριμένη ταυτότητα, δηλαδή δεν θα δεις ένα κτίριο στον δρόμο και θα πεις «Α, αυτό το κτίριο το έχει σχεδιάσει η A&M». Και νομίζω ότι αυτό είναι το δυνατό μας στοιχείο, γιατί αυτό που μπορούμε και κάνουμε είναι να προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τον πελάτη και ανάλογα με τον brief και να παίρνουμε διάφορες μορφές από το πολύ μικρό έργο στο πολύ μεγάλο και από το πολύ τεχνικό στο πιο αφαιρετικό. Οπότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ένας χαρακτηρισμός που λέει τι κάνει και τι είναι η A&M, αλλά η δύναμη του ότι μπορεί να κάνει και να είναι ό,τι θέλει. Τα έργα που δουλεύουμε σήμερα είναι πολλά και νομίζω το μαρτυρά και ο αριθμός μας. Ασχολούμαστε με πολύ διαφορετικά project μεταξύ τους, με διαφορετικές τυπολογίες και αν θέλετε αυτό είναι και μία αναζήτηση του γραφείου να ασχολείται με διαφορετικά έργα μεταξύ τους. Έργα που νομίζω ότι αξίζει να σημειωθεί για αυτή την περίοδο είναι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στα Χανιά που για μας είναι έτσι από τα πρώτα ξενοδοχεία αυτής της κλίμακας που επεξεργαζόμαστε. Κάτι που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ένα κτίριο στη Λεωφόρο Αμαλίας, το οποίο ήταν για πάρα πολλά χρόνια εκτός χρήσης, οπότε η αναβίωση αυτού του κτιρίου και τις έγκλες που είχε, καθώς βρίσκεται απέναντι από τις στήλους του Ολυμπίου Διός, είναι από τα έργα που αποτελούν ένα μεγάλο challenge. Στη Διεθνή Αρένα, θα έλεγα ότι ένα έργο που αξίζει να σημειωθεί είναι το refurbishment όλου του commercial area στο αεροδρόμιο της Δόχα, που είναι ένα έργο που μας είχε απασχολήσει μια δεκαετία πριν, αλλά ερχόμαστε τώρα να δώσουμε ένα καινούριο φρέσκο αέρα και ένα rebranding όλης της ζώνης εμπορικής χρήσης. Η A&M έχει συνεργαστεί με παγκόσμιους οργανισμούς τα τελευταία χρόνια και πλέον θα λέμε ότι έχει το expertise στο σχεδιασμό των γραφειακών χώρων. Έχουμε αποκτήσει την εμπειρία και τη γνώση με τη συνεργασία με όλες αυτές τις εταιρείες και αυτή την εποχή εργαζόμαστε στο σχεδιασμό, έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό των γραφειακών χώρων για τη Pfizer αλλά και για την Generali. Και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που αυτή την εποχή βρίσκεται στην ολοκλήρωση της κατασκευής και ανυπομονούμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Ένα έργο σταθμός για εμάς αυτή την περίοδο είναι όλη η ενασχόληση με τα project του Ελληνικού. Πιο συγκεκριμένα, ένα έργο που ήδη επεξεργαζόμαστε σαν γραφείο είναι η συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο της ΑΕΝΤΑΣ στο Βουλιαγμένη Mall Complex, συνολικής επιφάνειας 220.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου από το ρόλο του Local Architect θα υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Θεωρούμε ότι για μας θα είναι μια μεγάλη αλλαγή και σε επίπεδο scale, γιατί είναι ένα project που δεν συνηθίζεται στα ελληνικά δεδομένα, αλλά και σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων, διότι το διέπει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Θα έχουμε καινούργια εργαλεία τα οποία θα πρέπει να δουλέψουμε και γενικά είναι όλη η εισαγωγή του γραφείου στη λογική του BIM. Κυρίως η ανασχόλησή μας με τα αεροδρόμια θα έλεγα ότι ήταν ένα ορόσημο για τη δραστηριότητά μας. Η ανασχόληση σχεδιάζοντας εσωτερικούς χώρους των αεροδρομίων και μας έδωσε τη δυνατότητα μετά από το Βενιζέλο να βρεθούμε σε πολλά αεροδρόμια όπως στην Αίγυπτο, στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι, στο Μπαχρέιν, στη Ντόχα αλλά και στην Ευρώπη, στο
στη Βουδαπέστη και στη Μόσχα, από όπου η δραστηριότητά μας άρχισε πλέον να χρησιμοποιεί εμπειρίες που ήταν ορόσημο για τη δραστηριότητά μας γενικότερα. Παράδειγμα, το πιο technical κομμάτι της πιστοποίησης, της άλλα στοιχεία που έχουν σχέση περισσότερο με το engineering στο design, που η συνύπαρξη του design με το engineering δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, και αυτό για μας ήταν μια εμπειρία που την ακολουθήσαμε στα επόμενα μας έργα σημαντικά. Όπως κάθε δουλειά, και η αρχιτεκτονική, αν δεν έχεις πάθος για αυτό που κάνεις, δεν θα εκφραστεί στα σχέδια και στις αναζητήσεις τις αρχιτεκτονικές των νέων ανθρώπων. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι αν αυτό είναι λίγο, ας βρεθεί ο τρόπος να το αυξήσουν. Ας βρούμε ερεθίσματα για τα οποία θα αισθανθούν ότι γιατί αυτός ή αυτή και όχι εγώ. Και δεν το λέω αυτό με τη λογική του εγωισμού, αλλά κυρίως όμως με το ότι έχεις ανοιχτό μυαλό να μπορείς να δεις παραδείγματα τα οποία δημιουργούν ένα ερέθισμα σε ένα νέο αρχιτέκτονα, ο οποίος θα βάζει πάντα το ερώτημα τι ωραίο είναι αυτό που βλέπω και γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Το μέλλον. Ναι, πολλά καταρχάς ελπίζουμε για το μέλλον, γιατί έχουμε μια αισιοδοξία και γιατί έχουμε και πίστη ταυτόχρονα με αυτή την αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα τα χειριστούμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο που να μας δώσουν, αν θέλετε, να εδραιώσουν το όραμά μας. Αυτό το όραμα που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια. Θεωρώ ότι σήμερα ζούμε την εποχή όπου οι συνέργειες γραφείων, όχι απαραίτητα μικρότερων από εμάς ή μεγαλύτερων από εμάς, ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι και για μεγάλα γραφεία αλλά και για μικρά γραφεία που είναι εξειδικευμένα, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει μέλλον. Έχει μέλλον δηλαδή στο να συνδυάζουμε πολλές ειδικότητες και πολλές εμπειρίες και εξπερτίες μέσα σε ένα αντικείμενο αρχιτεκτονικής. Και αυτό θεωρώ ότι βοηθάει και η τεχνολογία σήμερα, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία σε ένα μοντέλο, το οποίο είναι ένα κοινό μοντέλο πολλών ειδικοτήτων, έρχεται ο καθένας να βάλει το δικό του input, από όπου το ίδιο το μοντέλο τσεκάρει και τον ίδιο τον εαυτό, αν υπάρχουν αντικρουόμενα σημεία τα οποία δεν εξυπηρετούν την κατασκευή του έργου. Και αυτό δεν είναι ανάγκη να είναι το μεγαθύριο κτίριο, αλλά μπορεί να είναι και ένα μικρό κτίριο. Και όσο εξελίσσεται αυτή η τεχνολογία, θεωρώ ότι αυτό θα μας δημιουργήσει, αν θέλετε, πολλά χαρακτηριστικά που έρχονται από τις συνέργειες αυτές που είπα προηγούμενα. Εγώ συμφωνώ με αυτά που αναφέρατε και θέλω επίσης να προσθέσω δύο σημεία. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι δεν είναι για εμάς αυτοσκοπός το να πετύχουμε μία αύξηση του μεγέθους. Εμείς στοχεύουμε στην επίτευξη των στόχων και του οράματος της εταιρείας. Εάν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί και το μέγεθός μας, τότε είμαστε OK με αυτό. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να αναφερθώ είναι το γεγονός ότι εμείς ξεκινώντας είχαμε και έχουμε ακόμη πολύ προσωπικές σχέσεις μεταξύ μας και είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το χάσουμε. Συνεπώς αυτό μας δημιουργεί και μία ευθύνη να κάνουμε τα επόμενα βήματα διασφαλίζοντας αυτό το κεκτημένο. Ναι, θεωρώ ότι πολύ σωστά το λες, και επειδή στην εταιρεία έχουμε αντιληφθεί ότι όσο μεγαλώνει η εταιρεία σε αριθμό ατόμων, δημιουργείται ταυτόχρονα και η ανάγκη να δημιουργήσουμε μια κοινή κουλτούρα η οποία να έχει ορισμένες αξίες, και δεν το λέω με τη λογική του αξίες που ακούμε γενικότερα, αλλά υποβοηθούμε τη γνώση, δηλαδή να αποκτήσει κάποιος ιδιαίτερη γνώση που δεν την είχε, όπως επίσης αναζητούμε και η γνώση αυτή που έχει κάθε στέλεχός μας να μπορεί να τη μεταφέρει. Μας ενδιαφέρει το transparency, η διαφάνεια δηλαδή, και όχι ότι εγώ δουλεύω και δεν μεταφέρω τις σκέψεις μου γιατί τις κρατάω για τον εαυτό μου.
και άλλα τέτοιου τύπου θέματα που θεωρώ ότι δημιουργούν μια κουλτούρα που είναι η κουλτούρα της A&M. Και πάνω σε αυτή επενδύουμε πάρα πολύ χρόνο και με μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρώ ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση και σε όλα τα παιδιά και τους ανθρώπους, ας πούμε, που συνεργάζονται μαζί μας.